Γεια σας. Είναι περίεργες οι μέρες που ζούμε και φαίνεται ότι μοιάζουμε να είμαστε όλοι σε ένα καζάνι από έντονα συναισθήματα που βράζουν. Οι γυναίκες πιο ευμετάβλητες σε αυτό το συναισθηματικό κομμάτι από τους άντρες και η κορύφωση των πραγμάτων ε, οδηγείται προς το τέλος του μήνα όπου στις, να δω κι εγώ για να είμαι σίγουρη, ε, έχουμε μία πανσέλινο, συγγνώμη μια πανσέληνο σελήνη το Σάββατο, ε, η οποία δυστυχώς για πολλούς από εμά θα είναι καταλήτης, θα δούμε τα πράγματα ως έχουν, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, ε, όμως οι εσωτερικές διεργασίες είναι αυτές που δημιουργούν προβλήματα. Γιατί το να δω μία στάση είτε απομάκρυσης, είτε φιλίας, είτε υπόσχεσης για στήριξη είτε οτιδήποτε, παίζει ρόλο και πόσο το μεταφράσω. Σε αυτή τη φάση νιώθουμε ότι τα γεγονότα και οι καταστάσεις λόγω οικονομικών πιέσεων μας έχουν εξαθλειώσει. Έχουμε φτάσει σε μια φάση που ανησυχούμε ποιοι μας νοιάζονται και ποιοι μας αγαπούν. Σε κάποιες γενιές και σε κάποιες ηλικίε τα πράγματα είναι πολύ πιο έντενα, οπότε ε, σίγουρα... Ε, όσοι είναι γεννημένοι το 50, 51, 54, 69, 73 και 92 θα εισαθούν μεγαλύτερη εσωτερική πίεση από όλου τους υπόλοιπους. Η νέα αυτή σελήνη θα πιάσει το γνωστό παρορμητικό σταυρό, δηλαδή κρυούς ανεξαρτήτως ηλικία, ζυγούς ανεξαρτήτως ηλικία, ε, καρκίνους, όπου θα δώσουν και ρεστάλια τη νέα σελήνη στο ζώδιό τους και θα πούν λόγια που μπορεί να μην τα εννοούν, αν θα τα πούν από το θυμό. Και η εγώ κερίοι. Και η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Αυτό που μας χωρίζει από την οποιαδήποτε άλλη γενιά είναι η έλλειψη παραγωδοχής της πραγματικότητας. Κανένας δεν έρχεται να σου πει πόσο δύσκολα είναι μερικά πράγματα ή πόσο επικίνδυνα. Τους βάζουμε όλο αυτό το ρομαντικό από πάνω και περιμένουμε μέσα από αυτό να σωθούν. Και όσο ο χρόνος προχωράει, αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές από τις θυσίες ή τις επιλογές μας, αντί να φέρουν μία αρμονία και μία γαλήνη με το πέρασμα του χρόνου, μας αφήνουν μόνους μας, είτε γιατί οι κοντινοί μας δεν αντέχουν να βλέπουν το πώς φτάσαμε, είτε γιατί εμείς δεν λέμε πραγματικά την αλήθεια, ε, να παραδεχτούμε δηλαδή τις ανθρώπινες αδυναμίες, ποιο θα μας κρεμάσει επειδή είμαστε άνθρωποι, έτσι. Αλλά κανέναν από εμά. Ε, δεν τον δέχεται το παιδί του, ο φίλος του, ο γύρω του, όταν τα λόγια είναι ψεύτικα. Τι να πω σε αυτόν που έχει χάσει την αγάπη. Χρόνια πολλά και να είσαι καλά. Μπορώ απλά να του πω, κρατάς. Έχουμε χάσει την πραγματικότητα και λέμε ε, θλιβερά σι, 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 ε, ε, λόγια και παραμυθάκια κοινωνικά, γιατί έτσι πρέπει να είναι και το έτσι πρέπει να είναι σε μια εποχή που όλα έχουν καταληθεί ιδιαίτερα το χρήμα που στηρίζει πράγματα, η αμφισβήτηση μεγαλώνει και η ένταση μέσα στους κόλπους της οικογένειας με τις διαφορές κορυφώνεται. Μόνο η αλήθεια σώσει τα πράγματα, γιατί θα δώσει απαντήσεις. Μπορεί το παιδί σου να σε καταλάβει γιατί δεν μπορείς, αλλά δεν μπορεί να σε καταλάβει όταν του ζητάς να κάνει πράγματα που ούτε εσύ τα κατάφερες, ούτε σου φέραν την ευτυχία, και όμω τα πετύ. Εκεί λοιπόν σε πιάνει να μην είσαι σωστό ή αποφασίζει ότι ο δικό σου τρόπο ζωή δεν του ταιριάζει. Και εσύ, αφού τον έφερε στον κόσμο, πρέπει να τον στηρίξει να ζήσει όπω ονειρεύεται. Στα μέτρα και στα σταθμά που μπορεί. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιον έχουμε στη γραμμή μα. Μαρία μου. Μαρία. Ναι, παρακαλώ. Γεια σου, Μαρία μου για μένα που θα να μιλήσουμε. Ναι. ναι. Ναι, να μου πει για μένα. Ωραία. Από ποια πόλη είσαι. μην είσαι αλλού, ούτε τώρα με ένα άλλο. Όχι, με ενδιαφέρει που γεννήθηκε. Ε, Λευκοσία. 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 Και επί ευκαιρία, επειδή πριν μερικέ μέρε μία, μία τηλεθεάτρια δεν μου έλεγε και να έχετε γεννηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να ξέρω το μέρο, έτσι. Και α μην ξέρω την ώρα ή τα στοιχεία, το μέρο που γεννηθήκατε, αν ήσουν Αφρική, έχω τόσε διαφορέ ώρα που θα άλλαζαν πολλά πράγματα και ακόμα δεν ήξερε την ώρα. Έτσι. Λοιπόν, πε ε, μου την ημερομηνία σου. 22 δεκάτου του 1972. Και η ώρα περίπου. Ε, δεν ναι. δε Ούτε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Νομίζω είναι απόπια Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είσαι ε, ζορισμένη ψυχολογικά, κάτι δεν σε κάνει να νιώθεις ευχαριστημένη ή ευτυχισμένη, κάτι σε κάνει να ανησυχείς. Έχεις περάσει τα τελευταία 8-9 χρόνια αρκετές δυσκολίες και προβλήματα και τώρα υπάρχουν θέματα με δικούς σου ανθρώπους. Η οικογένεια κρατάει θεματα με δικού σου ανθρωπους η οικογενεια κραταει καλα ε, πρόβλημα. Δεν σε ακούω καθόλου, κορίτσι μου. Η οικογένεια μου πρόβλημα. Έχεις με την οικογένεια σου πολλά προβλήματα. Και με τους γονείς και μακρύτερους συγγενείς, αλλά και μέσα στο σπίτι σου υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα μέσα στο σπίτι σου ενδεχομένω να είναι πολύ λιγότερα, γιατί δείχνει ότι σιγά σιγά επιλύονται. Αλλά εδώ βλέπω μία προσπάθεια να σε αδικήσουν και περιουσιακά και κληρονομικά. Ισχύει? Ναι. Γιατί, ε, κορίτσι μου, τι έκανες? Ε, δεν ξέρω, εγώ θέλω να μου δώσουν Ναι. Ε, αυτό το βλέπω συνεχώς να συμβαίνει και θεωρώ ότι είναι μία δικία, γιατί αν έχεις φέρει κάποια παιδιά στον κόσμο, οφείλεις να δώσεις σε όλα ό,τι μπορείς. Υπάρχουν όμως και κάποια ταλαντούχα, παιδιά, αδέρφια μας, ξαδέρφια μας, που είμαι το κλάμα ή με την καταστροφή υποχρεώνουν τους δικούς μας να κλέψουν κάποιες καταστάσεις. Εμένα αυτό το οποίο μου λέει ε, είναι ότι προς το παρόν δεν έχεις ακόμα δικηθεί, είναι μένη πρόθεση, αλλά οι δικοί σου δεν θέλουν να το μάθουν οι παρά έξω. Δηλαδή τους τρομάζει το κοινωνικό σκάνδαλο. Σε έχασα ή είσαι στη γραμμή ακόμα. Ε, όχι. Ωραία. Θα έλεγα λοιπόν ότι μία λύση θα ήταν να μιλήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, κάποιους συγγενείς μεγάλου ηλικία, και η άλλη λύση είναι να πεις τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί εδώ παίζεται μία πάρα πολύ σοβαρή απάτη, που εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ε, και μου δείχνει ότι υπάρχει χρόνος να σωθούν ακόμα κάποιες καταστάσεις. Ε, μιλήσαμε και ναι. δεν υπάρχει έτσι περίπτωση να με βοηθήσουν να μου δώσουν κάτι ε, περιουσιακό. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου δώσουν κάτι για να πουλήσει, για να σωθεί. Ε, Υπερουσιακό για να φτιάξω από τη ζωή μου. Ναι. Α πούμε με ένα ταξίδι να κάνω. Ναι. Έτσι η περίπτωση μου υπάρχει. Κοίταξε, εμένα αυτό που δείχνει ότι σκοπεύουν να αφήσουν με τα θάνατον ένα ξεκαθάρισμα περιουσιακών πραγμάτων. Ο λόγο που έχουν κάποιε αντιρρήσει σε σχέση με εσένα είναι ότι σου έδωσαν πράγματα και αυτά χάθηκαν. Όχι, δεν τα έδωσαν. Δεν σου έδωσαν όταν παντρεύτηκε, Όχι, όχι. Εδώ δείχνει ότι χάθηκαν πράγματα. Απλά δείχνει ότι σου είπα ότι θα παρεύουν και άλλοι. Τώρα όσο και να το κουράζεις και να το πιέζεις, δεν πρόκειται να είναι δεκτική. Μέσα στο τέλος Ιουλίου κάνε μια κρούση, γιατί εγώ πιστεύω ότι αν εχτεθούν προς τα έξω, ε, δεν είναι κάτι που το θέλουν. Έτσι. Και εκεί Ιδε. ίσως λαγκώσουν. Για να σου δώσουν τώρα κάτι, δεν πρόκειται. Με τα να των δώσουν γιατί εσύ δεν είσαι παιδί τους. Οι γονείς μου έπαιρθαν αυτοί και πιάσαν τα κληρονομικά τα δέσκια. Γιατί ήταν διαθήκη γραμμένη επάνω τους. Όχι, πιέν κρουσά και γυρίσαν τους τα. Α, τους τα είχαν γυρίσει οι γονείς σου εκ των προτέρων. Ναι, κρυφά πήραν θα... και είναι μεγάλη τα θα... μεγάλα. Αυτά θα πρέπει να ρωτήσεις ένα δικηγόρο κατά πόσο το ότι δεν σου έδωσαν και σένα κάτι μπορεί να ανατρέψει πράγματα. Ψάξ το με ένα δικηγόρο. Ευχαριστώ. Σε φιλώ. Και έχω τη Λουίζα νομίζω στη γραμμή μου, έτσι. Ναι, Χριστίνα μου. Είχαμε μιλήσει και πριν τρία χρόνια τηλεοπτικά. Ναι. Όταν σου είχα πει τότε την ημερομηνία γέννηση, ρωτούσα για τα παιδιά μου εγώ. Α, ανησύχησες έως και τρόμαξες. Από τότε πέρασα καρκίνο, αλλά εντάξει, έκανα την εγχείρηση μου, δεν χρειάστηκε περαιτέρω θεραπεία. Χάσαμε τις δουλειές μας. Ε, η κόρη μου βρήκε δυσκολίες με τις σπουδές, ευτυχώς τώρα τελείωσε. Είχε και κάποια αναπαγοήτευση στα προσωπικά της. Mm -hmm. Και ήθελα να σε ξαναρωτήσω τώρα, γεννήθηκα 5 Ιουνίου του 1958. Η ώρα 9 το βράδυ. Χαίρομαι που προσπέρασε όλα αυτά. Να τρομάξω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είμαι ο τύπο που τρομάζω. Ναι, αυτό θα Αλλά έλεγα, σίγουρα, αλλά... Ε, αν είδα πράγματα, θα σε κατεύθυνε να κοιτάξει τον εαυτό σου και να, θα, θα επέμενε να κοιτάξει τον ναι, εαυτό σου. Ναι, μου είχε πει: Εγώ για σένα να ανησυχώ. Ανησυχώ για σένα. Και επέμενε, ενώ. Ενός... Εντάξει, δεν θέλει να μα τρομάζει, αλλά με προειδοποιήσε. Σε προειδοποίησα και χαίρομαι που το άκουσε. Έτσι. Ναι, Δεν είναι ναι. πολύ καλό. Ακόμα και αγαπημένε φίλε με απαγοήτευσαν. Ήταν ναι. πολλέ αναποδιέ. συγχώρεσαν. Ο... Εντάξει, τα ξεπερνούμε. Αλλά... Τελειώνουν αυτέ οι δύσκολε ώρε. Είναι αλήθεια ότι το σπίτι σου και η οικογένεια σου μπαίνουν σε μια καλύτερη φάση. Τι ώρα περίπου γεννήθηκε. 9 το βράδυ, 5 Ιουνίου του 58. Οκ. Okay. Ε, πρέπει να ξέρεις ότι τώρα παίζονται κάποια οικονομικά θέματα που θα τακτοποιηθούν έτσι Ωραία. Και θα έχεις για τα παιδιά σου Ξανά χαρές έτσι. Α. Ξανά μεγάλες χαρές okay. Αυτά θα ξεκινήσουν από το φθινόπωρο του 17 Θα πάνε όλο το 18 Για να σου δώσουν το περιθώριο να χαρείς ε, Πρόσεχε λίγο τη διατροφή σου Η χολή σου είναι λίγο ενοχλημένη Δεν θέλω άλλα χειρουργία ναι. Δεν χρειαζόμαστε Ναι όχι όχι, όχι. Σε Ήταν παρα... μικρό το χειρουργείο Καλά τη γλίτωσα Μέσα στην ατυχία μου ήμουν και τυχερή Ήσουν τυχεροί γιατί πήγε σε γέρο. Γι' αυτό γίνονται οι προειδοποιήσει. Έτσι. Ναι, ναι. Και είναι κάτι που το χαίρομαι όχι γιατί εγώ στα μάτια κάποιων ε, αυτή τη στιγμή με αυτά που λε φαίνομαι Α, η τρομερή! Αλλά γιατί για μένα η ζωή είναι ιερή. Είτε ανήκει σε σένα, είτε ανήκει σε ένα γατί, είτε ανήκει σε ένα σκυλί. Και πρέπει πάντα να την προστατεύουμε. Ναι. Χαίρομαι για σένα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και βλέπω γενικά βελτίωση των οικονομικών. Αυτό θα αργήσει λίγο, θα πάρει ένα χρόνο και. Ναι. Αλλά πάντα στη ζωή σου, την τελευταία στιγμή, ε, Λουίζα, ερχέται ένας άγγελος και σε βουτάει από τα δύσκολα και σε σηκώνει. Ναι, είναι αλήθεια. Και τώρα θα έρθει και για το σπίτι σου και για τους υπόλοιπους. Ε, τώρα έτσι. κάνει η κόρη μου αιτήσεις, Χριστίνα μου, για εργασία. Ελπίζω να, να προσληφθεί κάπου. Τι ζώδιο είναι? Είναι ζυγός. Α, ωραία. Οι ζυγοί είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία να αναπτυχθούν και το 17 και το 18 σε επαγγελματικά θέματα. Και σε προσωπικά ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ θέλω να περπατάς γιατί δεν έχω πάντα καλή κυκλοφορία στα κάτω σου άκρα. Όχι, καθόλου και περπατώ. Αυτό ναι, είναι, είναι ναι. η μόνη άσκηση που κάνω. Να κάνεις και το κολύμπι σου το απογευματάκι. Ναι, ναι. Και είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε δεν έχεις να πλέον έχεις λόγους να χαίρεσαι. Αυτό είναι το καλό του να έχουμε βγει από τα διέξοδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εσύ. Γεια σου. Γεια σου. Αυτό για μένα, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Μία ζωή που εγκαίρος έψαξε και βρήκε το πρόβλημα της και λύθηκε. Όλα τα άλλα είναι διάφορα. Η φήμη παρέρχεται, η επιτυχία παρέρχεται, το χρήμα παρέρχεται, η ευτυχία και η υγεία δεν παρέρχονται. Έχουμε χρόνο για τα τυκλάκια. Ωραία. Κρύο, πείτε με απλά λόγια αυτά που θέλετε να πείτε. Μην κάνετε ολόκληρο πρόλογο και ζαλίζετε το άτομο και δεν χάνει και τι θέλετε να του πείτε. Ταύρος. βασική σα αρχή είναι να υποστηρίζετε μέχρι τέλου τα πιστεύω σα και να ανοίγετε τα φτερά σα προ κατευθύνσει που ονειρεύεστε. Δίδυμη, μην επιβαρύνετε περισσότερο τα πράγματα στη σχέση σα με συνεχή γκρίνια και παράπονα. Καρκίνος. Ξεκαθαρίστε εκκρεμότητες νομικής και οικονομικής φύσης. Λέων. Φροντίστε να είστε υπομονετικοί και εφευρετικοί όταν αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Νιώθ, ήταν αυτό. Ε, Παρθένο, νιώθετε όμορφα και αυτό γιατί η γοητεία σα είναι στο απόγειο. Είναι αλήθεια ότι ο Ποσειδώνα έχει αλλάξει κάτι σε εσά και ίσω σα βοηθά να βρείτε την μαγεία που κρύβεται μέσα σα. Ζυγό, αναζητάτε λύσει και αιτίε στα προβλήματα που σα απασχολούν και σα ταλαιπωρούν. Αυτή την εποχή πραγματικά η καριέρα σα είναι στραγγαλιστική, απορροφάει όλη την ενέργεια και τη χαρά από την ψυχή σα, αλλά πολύ σύντομα θα ανταμυφθείτε για όλα αυτά. Σκορπιό, είστε όλο η ενεργητικότητα, διοχετεύετε ε, τον εαυτό σα και όσα ταλέντα έχετε σε δημιουργικά πράγματα για να μπορέσετε να ευχαριστηθείτε κι εσείς αυτή την πλευρά σα. Τοξότη, αποφασίστε να διασκεδάσετε με φίλου και να ξεδώσετε. Έχετε ανάγκη να γεμίσετε ξανά την ψυχή σα με ευχάριστα πράγματα. Εγώ καιρος. Η ανασφάλεια σα επηρεάζει άμεσα στα ερωτικά σα θέματα. Δεν μπορεί να το παίζετε με ύφο όταν πρέπει να φτάσετε τρυφερά στην καρδιά κάποιου ανθρώπου. Ιδροχώς, πολλά τα παράπονα που προέρχονται από το φιλικό σας περιβάλλον και ίσως να έχουν δίκιο γιατί ξεχνάτε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Ήχθείς, μια κατάλληλη περίοδος για να αναπτύξετε τις δημόσιες σας σχέσεις είναι η περίοδος που διανύεται. Εσείς όμως έχετε μια τάση να παραπονιέστε για τα πράγματα και να μην θέλετε να τα φτιάξετε. Με τα παράπονα τίποτα δεν φτιάχνει. Διάλειμμα. Νάσια. Ναι. Γεια σου. Γεια σα. Πόσο χρόνο είσαι, κοριτσάκι μου, τι γλυκιά φωνή είναι αυτή. Είμαι 21. Μπράβο, πάντα να έχει αυτή τη χαρούμενη διάθεση. Νάσια μου, από πού μα παίρνει τηλέφωνο. Παίρνω από Λευκοσία. Από Λευκοσία. Και τι θα ήθελε να ψάξουμε να δούμε. Για μένα, λίγο τα επαγγελματικά και τα ερωτικά γίνεται. Ε, μπράβο, έτσι. Τα δύο που μας ενδιαφέρουν. Mm. Πάμε λοιπόν να δούμε την ημερομηνία σου, Νασιά μου. 27 Τρίτου το 27 Μαρτίου 1997. 27 Τρίτου. Μαρτίου, ναι. Ναι, ναι. Ε, και τι ώρα έχει γεννηθεί. Ένα με σίγουρη, γύρω στις 3 με 4 περίπου μεσημέρι. Οκ. Λοιπόν, εδώ έχω λοιπόν ένα κρυαράκι με πιθανότατο οροσκόπο τον Παρθένο. Έχει κανένα Παρθένο ή χθε στην οικογένεια, Όχι, νομίζω πω όχι. Όχι. Καλά, μπορεί να μην μα έχει δώσει τη σωστή ώρα, το κρατάω με επιφύλαξη. Mm. Εγώ πάω στο, στο, ότι είσαι κρυάρι και μάλιστα δραστήριο κρυάρι. Ε, ο Άρη σου είναι μέσα στην Παρθένο, τοπότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε τρία, 3-4 τύπους ε, κρυού, ο δικός σου είναι αυτός που είναι πολύ εργατικός, που είναι χαμηλού προφίλ, που δεν θέλεις να πειράξει κανέναν. Αλλά άμα σου πούν ότι λες ψέματα ή ότι δεν το έχεις κάνει σωστά, εκεί αγριεύει. Ναι. Δεν δέχεσαι να σε κατηγορούν για κάτι άδικο. Mm -hmm, Έτσι. Ναι, Και δείχνει ότι είσαι ένα πληθωρικό άτομο, έντονο, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια θέματα στο σπίτι, στις σπουδέ ή στη δουλειά σου που σε προβληματίζουν. Βέβαια, όλα αυτά τα εμπόδια θα έχεις υπόψη σου, επειδή η χρονιά είναι ευνοϊκή για τους κρύους, μόνο για το καλό σου μπορεί να συμβαίνουν δύσκολες καταστάσεις. Είτε για να σε εκπαιδεύσουν, είτε για να σε σπρώξουν παραπέρα. Στο ερωτικό μου δείχνει ότι Υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο το σκέφτεσαι και σε σκέφτεται, δεν είναι όμως οι συνθήκες, να σου το πω, εύκολες, ε, υπάρχει απόσταση, δεν συμβαδίζουν οι ώρες σας, απλά έχει. Απόσταση, ναι. Ναι, υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με το αν σε θέλει ή αν το θέλεις, έχει να κάνει με αντικειμενικά προβλήματα, έτσι, και ναι. δεν νομίζω ότι η μαμά σου και ο μπαμπάς σου χαίρονται για αυτή τη σχέση. Όχι, καθόλου. Μπράβο. Βέβαια, δεν μπορώ να ξέρω αν φταίει το παλικάρι ή αν φταίει η λογική του ότι είσαι μικρή. Είχαμε μια σχέση και έχουμε επικοινωνία τώρα. Ναι. Απλά διαλύσαμε το κατά κάποιον τρόπο. Απλά εμένα οι σκέψεις μου ακόμα και αμέ. Στην ηλικία που είσαι, πώς θα φύγουν οι σκέψεις σου. Ο λόγος που το διαλύσατε. Ε, ήθελε ελευθερία. Να είστε. Άρα, πρέπει να υποθέσω ότι είναι νεαρό. Είναι είμαι στην ηλικία μου. Οκ. Okay. Ε, Χωρί να σου θυμίσω τη μάνα σου ή τον πατέρα σου, ε, υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Τα παλικάρια που στην ηλικία τη δική σου θέλουν να ζήσουν μια γλυκιά και τρυφερή σχέση με μια κοπέλα, να το ζήσουν το πράγμα. Και να προχωρήσουν όπου πάει σχέση, όχι όμω να παντρευτούν γιατί είναι η έλλειψη εμπειρία. Και υπάρχουν και κάποιοι που τουλάχιστον στη δική σου περίπτωση ο δικό σου ήταν έντιμο και σου είπε πάρα πολύ απλά: Εγώ θέλω προσωπική εμπειρία, δηλαδή θέλω σεξουαλικέ εμπειρίες, Άρα δεν μπορώ να έχω μία σχέση με σένα και να σε κοροϊδεύω. Ναι, πάντα ήταν ίσω και αληθινό. Ναι, εγώ αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο προσώπο. Και για εκείνον και για σένα. Δηλαδή mm -hmm. δεν είναι άντρας αυτός που κοροϊδεύει ένα νεαρό παιδί και το πληγώνει. Από την άλλη δεν θέλω όμως να τον κάνει ήρωα, γιατί είναι 21 και δεν ξέρω πώς θα κατασταλάξει και τι εννοεί όταν λέει εμπειρίε και οτιδήποτε άλλο. Θα το σκέφτεσαι σαν ένα ωραίο όμορφο παραμύθι που όσο κράτησε και το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα εμφανιστεί μέσα από την παρέα σου ένα άλλο άτομο που θα σε κάνει να νιώθεις σπουδαία και ξεχωριστή. Έτσι. Μάλιστα. Εμείς σαν μεγαλύτεροι mm -hmm. και τουλάχιστον όσοι από εμά είναι έντιμοι και δεν έχουν ξεχάσει τι έχουν κάνει στη ζωή τους, έτσι, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους που ζήσαν πράγματα και μετά έμοιαζαν να έχουν αποστηρωθεί και να έχουν πει φορ... τέλος πάντων, να έχουν πει στον πάγο. Ε, αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από συμπαράσταση. Τελείωσε ένα όνειρο. Η ζωή είναι άδικη. Δεν φέρνει πάντα τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Έτσι. Κράτα το ωραίο κομμάτι και συνέχισε να ζεις και να προχωράς. Είναι δύσκολο να Για αυτή την ηλικία που είσαι, ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λες... γιατί να μην μπορώ να το ζήσω. Mm -hmm. Θα σου απαντήσω όμως και θα είμαι λίγο ομοί. Γιατί όταν θα το ζούσες και αυτός με την ειλικρίνεια που σου είπε... θέλω να αποκτήσω εμπειρίες, σε παράταγε κάποια με φρουφρού και αρώματα, κάποιαν λιγότερο ντυμένη από σένα ή κάποιαν πολύ πιο εύκολη από σένα, θα νιώθεις να σε πετάνε σαν τημένη λιμονόκουπα. Mm -hmm. Σε αυτό το σημείο, να είσαι ευχαριστημένη που πονάς, γιατί μαθαίνεις κάποιες αλήθειες. Mm -hmm. Και περήφανη που έκανες μια πολύ σωστή επιλογή. Ή θα μπορούσε να σου υφερθεί η ιδέα. Mm -hmm. Έτσι. Αυτά λοιπόν θα τα κρατήσεις ως που το καλοκαίρι κάποιος θα σε κάνει να ξαναγελάσεις. Βάλιστα. Και θα θυμάσαι ότι αν πίεζες να διονιστεί η σχέση, αυτό θα γινόταν άσκημος απέναντί σου για να σε απομακρύνει. Ναι. Από άμυνα, στην προσπάθεια του να απομακρυθεί. Να σε πάντα καλά και το καλοκαίρι σου φυλάει εκπλήξεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε. Ναι, κυρία Χριστή. Ναι, κυρία Χρήσο η... μου. Η... Ναι, από Λάρνακα. Πολύ καλά ο και μας παίρνεις τηλέφωνο από τη Λάρνακα. Σας χαιρετώ. Και να είστε εμείς... καλά. Σε περιμένουμε να μας πεις τι είναι αυτό που ψάχνουμε να δούμε. Με ανησυχεί η κόρη μου. Μάλιστα. Έχει γεννήθει 27 εντεκάτου το 1976. Περίμενε. Σάββατο. Περίμενε, περίμενε. 27 Εντεκάτου. Του Ναι. ναι. 1, το 1976. Έξι. Ε, ναι. Μάλιστα. Σάββατο. Ναι. Στις 6 το πρωί. Στην Θέλω Κύπρο. Να δω Στην Κύπρο. Το μέλλον της. Στην Κύπρο. Ναι. Okay. Στην Κύπρο Γεννή. Ναι. Ε, είναι είναι τοξότης με οροσκόπο ναι. στο Σκορπιό. Πολύ υδροχό. Βέβαια, είναι μεγάλη ηλικία ε, και αντιλαμβάνομαι ότι για να ζητά ε, με αγωνία. Ε, η αλήθεια είναι ότι στο οροσκόπιο τη βλέπω ότι έχουν συμβεί πάρα πολλά τα τελευταία πέντε με έξι χρόνια. Ναι. Ε, το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι κάτω από μια τεράστια πίεση που μπορεί να είναι και οικονομική από λαθασμένου χειρισμού. Ναι. Δεύτερον, ε, μοιάζει να μην επικοινωνεί ή να σας λέει τη μία μέρα με ένα τρόπο τα πράγματα και την άλλη μέρα με έναν άλλο τρόπο τα πράγματα. Έτσι. SWE. Το οποίο όμω, ειλικρινά ε, δεν ξέρω αν... Δηλαδή δεν μου δείχνει το παιδί τεντάχει 400 και τα αλλάζει. Μοιάζει να περνάει και αυτή με κάποιους άλλους ανθρώπους πρόβλημα. Δηλαδή, εάν υπάρχει γάμος, εάν υπάρχει συνεταιρισμός, εάν υπάρχει μία σχέση, τη μία φορά της τα λένε και αυτής με έναν τρόπο και τις δίνουν ελπίδες την άλλη τη θα ανακατεύουν και ξαναγίνεται πάλι μπέρδεμα. Πες το. Τι μου λέτε να τη συμβουλέψω να κάνει. Συζεί με έναν παιδί. Είναι ναι. στο εξωτερικό εδώ και 20 χρόνια. Παρίσι. Ναι. Προσπαθεί να σταδιοδρομήσει μουσικά. Ναι. Είναι ένα ιδιόρυθμο το μου. Έχει διαφορετική προσωπικότητα. Ναι. Ναι. Τι βλέπετε στο μέλλον. Κοίταξε, όσον αφορά τα καλλιτεχνικά, ξεχωρίζει. Δεν θα σου πω ναι. ότι δεν ξεχωρίζει, δεν έχει κάνει επιτυχία ε, ή δεν έχει βάλει σε κάποιες βάσεις τα πράγματα, αλλά ήρθε και μία κρίση. Απ' την άλλη, το παιδί σου είναι πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα παιδιά. Ήταν από την αρχή αποφασισμένο να κάνει αυτά που θέλει και να παλέψει για αυτά τα οποία θέλει. Δεν μπορώ να πω ότι είχε την καλύτερη σχέση μαζί σου και με τον πατέρα της, γιατί μου δείχνει ότι κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Έτσι, όπου εσύ δεν μπορούσες να την προστατέψεις, όχι γιατί δεν ήθελες, ίσως να μην έβλεπες, ίσως να μην ήσουν εκεί. Δεν είναι το παιδί που παίρνει από λόγια. Όχι, ναι. Έτσι, ε, και το ότι άνοιξε κάπου το θέμα και σου ανοίχτηκε γιατί έχει ένα προβληματισμό, έχει κουραστεί, ε, ισχύει. Αλλά δεν είναι το άτομο το οποίο θα ακούσει τις συμβουλές σου. Δεν ξέρω, ε, δεν είναι ότι δεν σε αγαπάει, δεν εμπιστεύεται τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Υπάρχει ένα χάσμα στον τρόπο σκέψης σας. Ναι. Εσύ αυτό που περιμένεις από το παιδί σου ήταν να έχει κάνει οικογένεια και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Εκείνη από την άλλη πλευρά ασφιχτιούσε από τον καιρό που ήταν στο σχολείο. Ναι. Είναι ένα άτομο ιδιαίτερο, είναι ένα άτομο έξυπνο, είναι ένα άτομο το οποίο έχει στόχους. Δεν έχουν όλοι στόχο. Δεν είναι όλοι γεννημένοι για να γίνουν κατανάγκη γονείς και να κάνουν ένα γάμο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι, λέγονται καλλιτέχνε, είναι διαφορετικοί από εμά, έχουν άλλε αναζητήσει και αυτό που μπορεί σε εμά να φέρνει ασφάλεια και ευτυχία, σε εκείνου δεν φέρνει. Ώστε να μην την πιέζω να κάνει οικογένεια, να κάνει σπίτι. Εδώ φτάσατε κάποια στιγμή να μην μιλιέστε. Ναι, μπορεί. Όχι μπορεί. Να είμαστε ειλικρινεί όταν το κάνουμε. Εάν δει πω για οικογένεια για παιδιά γιατί είναι μεγάλη, αντιδρά βία. Οκ. Okay. Εσένα σου έχει πει τι είναι αυτό που την τραυμάτισε συναισθηματικά όταν ήταν μικρή, Κάτι με τον πατέρα τη. Κάτι, ναι. Κάτι βίαιο. Κάτι τον... βίαιο με τον πατέρα της. Δεν μου έχει πει. Οκ. Okay. Ε, Κανένα άλλος δεν σου έχει πει. Δηλαδή, Όχι. ο σύζυγός σου είναι ο άνθρωπο που μπορεί να συζητήσει με τα παιδιά του, να του δώσει τρυφερότητα. Όχι. Όχι. Σε σένα έχει φερθεί ποτέ καλά ο σύζυγός σου, Όχι. Μπράβο. Τι είναι λοιπόν αυτό το παράδειγμα που έχει να τη προσφέρει αυτή τη στιγμή που θα την πείσει να κάνει ένα γάμο, Κανένα. Να έχετε δίκιο. Όχι, δεν είναι θέμα αν έχω δίκαιο. Το θέμα είναι ότι έχουμε όλες άδικο όταν το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γυρίσω με πάρα πολύ πόνο και μόχθο και να πω στα παιδιά μου ότι την πρώτη φορά δεν τα κατάφερα. Τη δεύτερη φορά κατάφερα να ζήσω 22 πάρα πολύ ωραία χρόνια. Δυστυχώς Εγώ δεν το έχω, το έχω αυτό. Και αυτό ε, ναι. του τόνισα και τους δύο ότι το πέτυχα ναι. όταν σήκωσα κεφάλι με ένα παιδί στην κοιλιά και είπα: Δεν θα δεχτώ τη βία μέσα στη ζωή μου έτσι; ναι. Δεν απαγόρεψα στα παιδιά να ζήσουν τους γύρω τους ανθρώπους και να τους καταλάβουν. Μάθανε από μένα ότι μπορεί να χάσουν μία μάχη αλλά δεν θα χάσουν τον πόλεμο. Και ότι αυτό που μετράει είναι οι ευτυχισμένες μνήμες. Αν είμαι όρθια <Συλίδευα> μετά την απώλεια <Συλίδευα> του ανθρώπου μου είναι γιατί έζησα πράγματα. Εσύ λοιπόν έχεις την ανάγκη, έτσι... Να νιώσει. Εγώ, Εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Α, μπράβο. Έχει την mm. ανάγκη να νιώσει ότι είσαι σωστή μάνα και ότι την βοηθά. Αυτό θα το κάνει καταλαβαίνοντά την. Mm. Και είναι πολύ μεγάλη θυσία αυτό το πράγμα. Έτσι. Mm -hmm. Και θα το κάνει αν παραδεχτεί κάποια πράγματα. Γιατί ο θυμός που ξεπηδάει ξεπινά... από την κόρη σου ξεπηδάει γιατί στην ουσία. Πέρασε από τα 15-16 της που άρχισε τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις, που δυστυχώς στην Κύπρο το καλλιτεχνικό το έχουμε κάνει συνώνυμο με πολλά άλλα πράγματα. Ναι. Μου επιτρέπεις. Ε, μου επιτρέπεις επίσης να σου πω ότι ε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να μαζεύουμε πρόσωπα από το δρόμο και να τα κάνουμε μαντάμ και κυρίες. Αλλά αν το παιδί μας θέλει να κάνει θέατρο, μουσική ή οτιδήποτε... Είναι του πετάματου. Όχι, δεν τις έχουμε κόψει τα φτερά. Την βοηθήσαμε, όσο μπορούσαν. Όχι ο πατέρας της. Ο πατέρας της, όχι. Ναι. Άρα λοιπόν, ας το πληθυντικό. Όχι ναι. μόνο δεν τη βοηθήσατε, γιατί δυστυχώς μέσα σε ένα οροσκόπιο καταγράφονται πάρα πολλά πράγματα, αλλά δείχνει ότι την πίεσατε, την πιέσε, δεν σου ρίχνει ευθύνη. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς είναι να ζεις μέσα στον τρόμο. Έχω δει άπειρα περιστατικά. Να σα πω και κάτι άλλο. Ναι. Με τον αδερφό τη. Έχει πέντε χρόνια να μιλήσει. Ναι. Και τούτο με βασανίζει ιδιαίτερα. Ωραία. Τι είναι αυτό που έφερε τη ρίξη με τον αδερφό τη, γάμος το. Ο γάμο του, του με μια γυναίκα, την οποία δεν συμπαθούσε η κόρη μου, okay. και, της, και είπε δύο-τρία λόγια, τα οποία δεν ξεχνά η νύφη μου. Και από μακρύνση και, και από εμά και από την αδερφή του. Μήπω είχε λίγο Εδώ δί... και πέντε χρόνια. Μήπω είχε λίγο δίκαιο η κόρη σου, Είχε δίκαιο. Ναι. Πρόσεξε, αυτά που συζητάμε είναι πάρα πολύ μπερδεμένα πράγματα. Ναι. Και Θα ήθελα τα... να σα δω. Ευχαρίστω. Ε, απλά θέλω να σου εξηγήσω. Ε, πράγμα που δεν το έχω δώσει και ιδιαίτερη βαρέτητα. ότι εδώ και τέσσερα χρόνια. Είμαι αντιπρόεδρο ε, του κινήματο εναντίον τη οικογενειακή βία, ενό Αμερικάνικου προγράμματο που υπάρχει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και αυτό το οποίο ανακαλύψαμε, καλή μου, είναι ότι ούτε τα χρήματα, ούτε τίποτε άλλο δεν βοηθάει του ανθρώπου που κακοποιούνται. Και όταν λέω κακοποιούνται, δεν εννοώ ότι καταναγκετρό, μπράβο. Μάλιστα. Και ότι κάποια στιγμή χάνουμε τα παιδιά μα από όλο αυτό. Εμεί λοιπόν οργανώσαμε και σύντομα θα φέρουμε το πρόγραμμα και στην Κύπρο. Ε, μία βάση στην οποία ε, παραδίδουμε μαθήματα από ψυχολόγους, οι οποίοι σας βοηθούν να συνειδητοποιήσετε πράγματα και να βρείτε τον τρόπο να ισορροπήσετε τα πράγματα. Εσύ με το γιο σου μιλάς? Κάποτε. Ωραία. Με την ύφη σου? Καθόλου. Έχει βάλει και εσένα στη μαύρη λίστα? Μάλιστα. Γιατί? Διότι υπερασπίστηκα για την κόρη μου. Πήρα το μέρο τη Μαρία. Μπορεί και να έχει δίκιο η κόρη σου, αλλά όταν έχει δύο παιδιά, δεν γίνεται να παίρνει το μέρο του ενό, γιατί το οδηγεί σε μια αντιδικία. Έτσι. Απλά ναι. σου λέω ότι κάτι θα γίνει ευχάριστο, ναι. αλλά θα γίνει στο τέλο του 17, το οποίο θα βελτιώσει όλε τι σχέσει. Μακάρι. Έτσι. Μακάρι. Απλά σταμάτησε να τη λε πράγματα τα οποία δεν μπορεί να στηρίξει. Έτσι. Ναι. Και πε με αλήθεια ότι φοβάσαι για αυτήν και ανησυχεί για αυτήν και ότι τη θαυμάζει που βρήκε το κουράκιο να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Μάλιστα. Σε μπορώ καταλαβαίνω. Να πείτε μαζί σας. Θα πάρετε το τηλέφωνο από το τηλεφωνικό κέντρο τώρα. Μάλιστα. Έτσι. Δεν ναι. είμαι ο άνθρωπο που λύνει τα προβλήματα. Εγώ είμαι άνθρωπο που αυτό που μπορώ να κάνει είναι να σε συμβουλέψω να φέρει μια ισορροπία. Ναι. Και να παραδεχτείς ότι εκείνη την εποχή, γιατί και εγώ μεγάλη είμαι, έτσι, και για να έχεις παιδί στα 40, ναι. έτσι, Είναι. δεν ήταν τόσο εύκολο. Ναι. Δεν ήταν τόσο εύκολο να, να τεινάξεις πράγματα στον αέρα, παρόλο που σου λέω ότι το έκανα. Και για χρόνια ολόκληρα υπήρξα το μαύρο πρόβατο και εξακολουθώ να είμαι. Αλλά δεν ναι. με ενδιαφέρουν οι άλλοι. Δεν θα ήθελα να χάσω τα παιδιά μου γιατί έκανα λάθος. Δυστυχώς πέθασα. Δυστυχώς. Τα έχω χάσει. Μπα, το λες. Είναι κάτι της μεγάλης υπομονής που έδειξε στον πατέρα. Όχι. Δεν τα έχεις χάσει γι' αυτό. Τα έχεις χάσει και τι τους λες ψέματα. Προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα πράγματα. Σε πληροφορότητα παιδιά μας κατανοούν περισσότερο από μας. Πόσο δύσκολο είναι. Πε την αλήθεια. Παραδέξου την αλήθεια. Πες φοβόμουν, δεν μπορούσα, δεν ήμουν έτοιμη. Και θα δεις ναι. ότι δεν τα έχει χάσει. Ναι. Κάνε αυτό και θα δεις πόση διαφορά θα έχεις. Θα προσπαθήσω. Όχι να μην προσπαθήσεις, να είσαι σίγουρη ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Σε φιλώ Το και έχω. προχωράω κι εγώ παρακάτω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Και εσύ, καλά. μαζί με σένα κλείσαμε, δεν πρόλαβα. Όμως θα σου πω κάτι. Χρειαζόμαστε όλοι να μάθουμε να ζούμε καλύτερα και να διεκδικούμε πράγματα, χωρίς κατά ανάγκη να σφαζόμαστε ή να χωρίζουμε ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ναι.